Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε σήμερα και σήμερα στην παρέα μας. Έχουμε μπει για τα καλά στον Ιούνιο και θα είμαστε εδώ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου για να περάσουμε μαζί. Φυσικά μετά θα πάμε και εμείς στις διακοπές μας να ξεκουραστούμε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας «Μας βλέπουν», Instagram Όλγα Σμάγαδου, στο Facebook του σταθμού μας εννοείται, στο site του σταθμού μας δίκτυο.tv.gr, γιατί ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, καθώς επίσης και στο YouTube Δίκτυο TV, γιατί εκεί είναι όλες οι εκπομπές μας. Λοιπόν, αναπαυτικά καθίστε, χαλαρά, εδώ είμαστε μαζί σας στην παρέα για μία και πλέον ώρα. Όχι, μία και πλέον ώρα πολλά λέω. Όχι, μία και λιγότερο ώρα. Δεν είμαστε μία και πλέον ώρα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τους πρωταθλητές. Γεια σας, καλώς ήρθατε, Χριστίνα Μπρίντζα. Καλώς σας βρήκαμε, και ο κύριος Μάρλον. Ο Μάρλον, ο οποίος κοιμάται. Γενικά, ναι, ξυνύχτησε το παιδί, ξυνύχτησε και ξεκουράζεται όλη τη μέρα. Παιδιά, είναι το μισά ανοιχτά τα ματάκια. Έτσι είναι οι πρωταθλητές. Μετά τους αγώνες, χαλαρώνουν. Παιδιά, δεν υπάρχει. Είσαι καλά. Στα καλύτερά του είναι. Για πες μου λίγο, συμμετείχατε, σήμερα θα πούμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Θα πούμε για την έκθεση σκύλων. Σε γενικότερο επίπεδο, με αφορμή όμως το Summer Night Dog Show, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες και προχθές. Διήμερο ήτανε. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ήταν να έρθω κι εγώ, αλλά μου την έσκασες και μετά, ναι, σου την έσκασα. Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, πρώτα θα πούμε ότι αυτές είναι εκθέσεις σκύλων, εκθέσεις μορφολογίας. Τι είναι η μορφολογία? Μορφολογία είναι γενικά πιο πολύ αυτοί που συμμετέχουν είναι εκτροφής και εκτροφής ερασιτέχνης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με καθαρό ύμος σκύλος. Μπορεί να πάει κάποιος ιδιώτης με το σκύλο του, αρκεί να έχει pedigree, εκεί που αποδεικνύει ότι ο σκύλος του είναι καθαρό ύμος. Όλες αυτές οι εκθέσεις γίναν για ποιο λόγο? Για να εξελίζουν τις φυλές μορφολογικά σωστά. Δηλαδή κάθε φυλή, λυκόσκυλο, ροτβάιλερ, μπισόν, έχουν στάνταρτ πώς πρέπει να είναι. Ας πούμε, δεν πρέπει να ξεπερνάει πάνω από 6 κιλά το αρσενικό. Όταν είναι 10 κιλά, θεωρείται ότι δεν μπορεί να αναπαράγεται, γιατί δεν θα συνεχιστεί σωστά η φυλή. Είναι υπέρβαρο. Είναι υπέρβαρο, ναι. Και δεν είναι πολύ καλό, μικρό. Και για τόσο, ναι, και έχουν, ας πούμε, τα κεφάλια, ας πούμε, στα κανικόσα πρέπει να είναι συγκεκριμένο μέγεθος. Αν είναι πολύ μικρά, θεωρείται ελαττωματικό. Δεν είναι σωστό να παράγεται και να ζευγαρώνει τέτοιο σκύλο. Mm. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο γίνανε αυτές οι εκθέσεις. Έρχονται κριτές από εξωτερικό, από αρκετά μέρη του κόσμου. Φαντάζομαι και για το τρίχωμα, τρίχωμα, ναι, φορά. Όλα. Τρίχωμα, η κατασκευή του σκύλου. Και αυτό, ο σωματότυπος, ναι, βέβαια, ωραίες, ύψος, μετράνε ακόμα και την ορά, το μάκρος της οράς, χρώμα ματιών, μύτη, όλα. Εμείς τι δόντια έχουμε? Εμείς έχουμε καστανά σκούρα. Καστανά. Ναι. Αυτή η ράτσα των σκύλων, παιδιά, τα μάτια τους είναι χάντρες. Είναι χάντρες. Πρέπει χάντρες να είναι στρόγγυλες και μεγάλες, ναι, χαντρούλες. Λοιπόν, και πόσα σκυλάκια συμμετείχανε? Δεν ξέρω πόσο ακριβώς, αλλά αρκετά ζώα, ναι. Ας και πούμε, διάφορες ράτσες. Ναι, διάφορες ράτσες, και από αρκετά μέρη του κόσμου είχαν έρθει άνθρωποι. Και από Τουρκία, και από Βουλγαρία, από Σκόπια, Τσεχία. Βαλκανικό ήταν δηλαδή. Ναι. Και από Σουηδία, πόσο θυμάμαι. Δηλαδή υπήρχε αρκετός κόσμος που συμμετείχε, ναι. Στα μπισόν, ας πούμε, υπήρχαν τέσσερις διαφορετικοί συμμετέχοντες. Μάλιστα. Και ο δικός μας κατέκτησε. Βγήκε πρώτη θέση. Πρώτη θέση. Ναι, δηλαδή, εντάξει, ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι κάνει σωστή δουλειά, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Άρα λοιπόν είναι πρωταθλητής. Είμαστε πρωταθλητής Ελλάδας και σκεφτόμαστε τώρα για εξωτερικό. Γιατί εκεί έχει παραπάνω συμμετοχές. Mm-hmm. Εδώ είμαστε πιο μαζεμένο, έτσι να το πω, μαζεμένων διαστάσεων. Αν πας εξωτερικό, έχει 40-50 μπισόν. Εκεί, αν βγεις πρώτες θέσεις, ναι, θεωρείται ότι είναι, είσαι πάρα πολύ καλά. Και εδώ όμως είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Πάλι, έτσι, ναι, εννοείται. Γιατί και από το εξωτερικό επίσης συμμετείχαν άνθρωποι, δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα, ήταν ευρωπαϊκό, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Το διοργάνωσε ο Κοινολογικός Σύλλογος Θεσσαλονικής. Ναι.
Μάλιστα. Όμιλος, ναι. Όμιλος, συγγνώμη, mm-hmm. ο κοινολογικός όμιλος Θεσσαλονίκης. Από ό,τι ξέρω όμως, γίνονται και άλλες τέτοιες εκθέσεις καθόλου ναι, τη διάρκεια. Ναι, σε διαφορετικές πόλεις. Τώρα θα είναι, ας πούμε, σε 2 εβδομάδες Αθήνα θα κατέβω mm-hmm. με τη μικρή που έχω. Μετά θα είναι Αγρίνιο, Χαλκιδική, δηλαδή υπάρχουν ομίλοι, διάφοροι όμιλοι στην Ελλάδα. Που διοργανώνουν, ναι. Και όποιος μπορεί, συμμετέχει. Καλό είναι να συμμετέχει, όταν είναι εκτροφές, καλό είναι να συμμετέχει, γιατί εκεί δείχνεις πραγματικά τη δουλειά σου. Ο σκιός δεν είναι μόνο μορφολογικά πρέπει να είναι σωστός. Και συμπεριφορά μετράει. Ναι, αυτό θα έλεγα. Μεγάλο ποσοστό χαρακτήρα μεταδίδεται στα κουτάβια. Οπότε, όταν είναι ένας σκύλος φοβικός, αυτό φαίνεται, κατεβάζει την ώρα. Όταν σου λένε να περπατήσεις, να κάνεις ένα κύκλο, και ο σκύλος είναι μαζεμένος η ώρα προς τα κάτω, αυτοί βλέπουν και δεν το περνάνε. Μπορεί να είναι σωστός μορφολογικά, αλλά δεν είναι φοβικός. Δεν είναι καλό. Μπορούμε το να βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβει ο κόσμος. Να ρωτήσω κάτι. Πώς mm-hmm. γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο μου. Αχ, τι ράτσα είναι αυτά τα σκυλάκια. Είχαμε φιλοξενήσει. Ναι, από έναν φίλο μου, τον Σάβα, είναι στο εξωτερικό Κρητής. Είναι από εδώ Έλληνας. Και είχε κρίνει, είναι η ίδια ομάδα. Διαφορετική σκύλη. Εδώ είναι ο δικός μας, ο Ντέμις. Ναι, εδώ είχαμε πάει με την Ντενέρης, είναι ο Μάρλον εδώ. Συμμετέχουν επίσης και τα παιδιά στις εκθέσεις. Υπάρχει ένα κομμάτι στην έκθεση που είναι για τους χειριστές. Εκεί δηλαδή μαθαίνουν για να χειρίζονται σωστά τον σκύλο. Τα παιδάκια. Ναι. Υπάρχουν διάφορες ηλικίες, από μικρή ηλικία, δηλαδή από 5-6 χρονών μέχρι 10, μετά από 10 μέχρι 15 και από 15 μέχρι 18. Λέγονται νέοι χειριστές. Έτσι έρχεται, δηλαδή και το παιδί μαθαίνει να έρχεται και να επικοινωνεί σωστά με τον σκύλο. Και ο σκύλος με το παιδί. Δηλαδή όταν περπατάει, δεν είναι απλά να περπατήσεις με ένα σκύλο. Πρέπει να σε κοιτάει τα μάτια, εκεί φαίνεται ότι έχεις επαφή με τον σκύλο σου. Να είναι χαρούμενος, να είναι η ουρίτσα του προς τα πάνω. Δηλαδή να φαίνεται ότι το ζώο περνάει καλά. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, πόσο δύσκολο είναι να συμμετάσχεις σε τέτοιες εκθέσεις. Δες, είναι και έξοδο. Είναι ένα κομμάτι δυσκολίας. Μάρλον, να, τώρα πήγε σε σένα. Αγόρι, εκεί που είναι η ομορφιά πηγαίνει. Φεύγει από τη μία ομορφιά στην άλλη. Βάει στην άλλη, ναι. Και Μάρλον, έλα εδώ, έλα. Είναι και έξοδα. Είναι και έξοδα, οπότε λέμε ότι σωστός εκτροφέας, ερασιτέχνης, δεν το βλέπει ποτέ σαν δουλειά. Mm-hmm. Πιο πολύ βάζει, επειδή τον αρέσει. Είναι σαν χόμπι ένα κομμάτι που σου αρέσει και το κάνεις να εξελιχθεί σωστά. Εκτός από το οικονομικό κομμάτι, θέλω να σου πω και πόσο χρόνο σου τρώει και πόση προετοιμασία, γιατί έχει να κάνει, είναι πολυεπίπεδο. Έχει να κάνει με τη συμπεριφορά, το τρίχωμα. Ναι. Όταν μορφολογία. Είναι μακρύ τρίχο, θέλει περιποίηση τριχώματος και διατήρηση τριχώματος όλο το χρόνο. Πρέπει να είναι υγιής το τρίχωμα. Δηλαδή μπορεί να κατέβεις σε μία έκθεση, αλλά όλο το χρόνο πρέπει. Τι κάνει, παιδιά, όλο το χρόνο. Δεν ξέρω. Από την πρωτιά. όλο το χρόνο πρέπει να τον έχεις έτσι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ναι, κοινωνικοποίηση είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Η κοινωνικοποίηση. Πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Μαζί με άλλα σκυλάκια. Και σκυλάκια και ανθρώπους. Και ανθρώπους. Να φανταστείς, υπάρχουν κριτές που έρχονται και βάζουν επίτηδες μεγάλα καπέλα, γυαλιά, για να δουν πώς αντιδράει ο σκύλος ή αν φοβάται. Γιατί υπάρχουν σκύλοι αυτοί που δεν είναι κοινωνικοποιημένοι με μεγάλα πράγματα, έτσι ξέρεις, με εντυπωσιακά. Ναι. Φοβούνται, ξεκινάνε και γαυγίζουν. Τσακ, τόσο απορρίπτουν, το σκόβουν. Mm-hmm. Και δηλαδή είναι κάποια πράγματα έτσι είναι που προσέχουν, που είναι λεπτομέρειες. Το ένδυμα. Πρέπει να φοράς κάποια ρούχα. Είναι ένα τρίκ. Δηλαδή δεν φτάνει να είναι μορφολογικά σωστά ο σκύλος. Ή αν βλέπουν ότι είναι σωστά ένα σκύλος μορφολογικά, ότι έχει πολύ καλή συμπεριφορά, είναι χαρούμενος και έχει κοινωνικοποιημένος. Εκεί είναι 3-4 σκύλος. Πώς να διαλέξει. Εκεί μετά θα δει τον παρουσιαστή, πώς τον παρουσιάζεις. Mm-hmm. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, πρέπει να είναι αντίθετο δίσημο. Δηλαδή, στον άσπρο σκύλο φοράς σκούρα ρούχα. Εξού για να έχει αντίθεση. Φορούσες, αν μπορούμε, για να έχει αντίθεση. Το είδα τις φωτογραφίες, εσύ φορούσες μαύρα χθες. Ναι. Πάντα φοράς μαύρα. Σκούρα χρώματα. Γιατί ο μάλλον μπλε, είναι πράσινο, κόκκινο. Ναι, για να έχει αντίθεση. Αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν το κάνουν όλοι, αλλά αυτοί που ξέρουν και ασχολούνται, δηλαδή εστιάζουν και εκεί. Νομίζω μας άρεσε το καναπέ σας. Τι κάνει. Ναι, αρχίζει τα νάζια του. Αρχίζει τα νάζια του. Είναι η ώρα του. Να μην το ταλαιπωρήσουμε άλλο. Όχι, δεν ταλαιπωρεί, γιατί αυτό σημαίνει ότι περνάει καλά. Δεν υπάρχει. Γιατί Μάρλον. Α, με τον καναπέ τα έβαλε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε συστήνεις να συμμετάσχουν σε
τέτοιες εκθέσεις. Συστήνω, δεν συστήνω, ή αν πρέπει να συμμετέχουν. Αν πρέπει. Ναι, πρέπει, βέβαια πρέπει, γιατί... Γιατί μόνο έτσι θα δείξεις ότι κάνει σωστή δουλειά. Και ο σκύλος είναι σωστός. Μορφολογικά και ψυχολογικά. Και κάτι τελευταίο. Ποια από τα σκυλάκια σου συμμετέχουν σε τέτοιες εκδόσεις? Όλα. Δηλαδή ναι. Ο Μάρλον. Όλοι. Τα δικά μου σκυλάκια όλα, ναι. Τα δικά μου σκυλάκια όλα. Ποιες γράτσες, πες μας λίγο για να ξέρουμε. Αχ, συγγνώμη. Μας πήγε ναι, το κανικόρσο. Ναι, τα κανικόρσο και τα μπισόν φρίζα, αυτά που έχω εγώ. Αλλά είναι και πολλοί άνθρωποι που... Μάλλον τώρα, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Τώρα ζουήρεψε, γιατί κοιμόταν όλη μέρα. Ναι. Χθες γυρίσαμε αργά και θέλει παιχνίδια. Ξύπνησε τώρα και μας κάνει. Και θέλει παιχνίδια. Ναι. Είναι και πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι που δεν πηγαίνουν στις εκθέσεις για λόγους και για οικονομικούς λόγους. Γιατί είναι κάποια έξοδο, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, να πας σε μια έκθεση είναι συμμετοχή, είναι διάδρομη. Εάν δεν είναι κοντά, συνήθως είναι σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, έτσι, διανυκτέρευση κτλ. Είναι όμως μια επιβεβαίωση και είναι, ότι, ναι, και είναι έτσι πρέπει ένα να γίνεται. Εύσημο ως προς τη δουλειά που κάνετε εσείς εκτροφής, ναι. Έτσι. Και γνωρίζεις και τους άλλους εκτροφείς, ανταλλάζεις απόψεις, ιδέες, εμπειρίες. Ανοίγεις τους οριζοντές σου, φαντάζομαι. Και όποιος θέλει να γνωρίσει έναν καθαρό όμως σκύλο, γιατί κάθε σκύλος καθαρό όμως, ξέρεις ότι προδιαθέτει κάποιες ικανότητες. Mm-hmm. Ας πούμε σκυλάκια αυτά που είναι αθλητικά. Σκυλιά. Υπάρχουν 10 ομάδες καταρχάς, ξεχωριστές. Και σε κάθε ομάδα υπάρχουν διάφορες φυλές. Και πας και γνωρίζεις κάποιο, δηλαδή, ας πούμε, εγώ είμαι αθλητικός τύπος, θα ήθελα να έχω ένα σκύλο αθλητικό για πολύ τρέξιμο κτλ. Δεν αντέχουν όλα τα σκυλάκια. Ναι, και πάει εκεί και βλέπει, είναι αυτή και η φυλή, μου ταιριάζει αυτό. Θέλω φύλακα, θέλω συντροφιά. Ναι, ναι, οπότε ναι. Γνωρίζουν και οι άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι, ναι. Το ποιο σκυλάκι τους ταιριάζει πιο καλά στην οικογένειά τους. Έτσι, έτσι. Οικογένεια. Εκεί στην έκθεση βλέπεις από κοντά, δηλαδή έχεις άμεση επαφή και με τους... εκτροφής και με τα ίδια τα σκυλάκια. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια μικρή, εντάξει, έτσι λίγο εμπειρία που είπα, αλλά ελπίζω να ήταν χρήσιμη. Πολύ χρήσιμη, συγχαρητήρια και πάλι. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έχουμε αυτή τη εβδομάδα έκθεση. Όχι, εγώ την άλλη εβδομάδα θα ανέβω Αθήνα, ναι, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε, αν μπορέσουμε, την επόμενη φορά αυτό που λέγαμε για σκύλους οδηγούς της Ελλάδας, που βεβαίως. Είναι και σκύλοι θεραπείας. Είναι Golden Retriever. Το έχουμε ξανακάνουμε. Το ναι, από την Όμιλο Θεσσαλονίκης Golden Retriever. Είναι ένας φίλος που, Παναγιώτης, που είναι πρόεδρος του Όμιλου και δηλαδή έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, ωραία. Τεράστια. Και ελπίζω να το δείξουμε να και από κοντά. Να εδώ, δικιά σου είναι ενότητα, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις. Και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ναι. Προς ενημέρωση φυσικά για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Πού σας βρίσκουμε, κυρία μου? Είμαστε Θεσσαλονίκη σε ένα ραντεστογωνία, Βάχμπης Σαμαράς, στεγαζόμαστε και ακριβώς δίπλα. Έχουμε κάνει ακόμα ένα κατάστημα. Τρεζολί 2 είναι. Ναι, Τρεζολί 2, έτσι να το πούμε. μόνη μου το βάφτιζα. Junior, Τρεζολί Junior. Τρεζολί Junior. Εντάξει, θα δείξουμε και πλάνα, εννοείται. Χριστινάκη μου, φιλάκια πολλά τελευταία. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Γρήγορα σε ένα διάλειμμα και έρχεται ή μάλλον συνδεόμαστε σε λίγα λεπτά με την πανέμορφη Κρήτη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άνοιξε και το Σινάτρα, παιδιά, στην Κοιλάδα. Το καλωσορίζουμε και στην παρέα μας και όλες. Το Σινάτρα, το μαγαζί αυτό το οποίο πραγματικά προσφέρει μια υπέροχη διασκέδαση σε όλους εσάς που το επισκέπτεστε, με πολλές, έτσι, πολλά events τα οποία θα κάνει, με πολλές έτσι, μέρες αφιερωμένες σε διάφορα πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει. Παραδείγματος χάρη, έχει ετοιμάσει μέρα σούσι, έχει ετοιμάσει Greek Night. Νομίζω κάθε Κυριακή γίνεται ειλικρινά χαμός και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή χθες που ήταν ανοιχτά, το τρίμερο δηλαδή αυτό που άνοιξε. Καλή αρχή εκεί στα παιδιά, συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους, γιατί η Κοιλάδα είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη των Σερών και για όλο τον ομό των Σερών. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον να γίνονται ωραία πράγματα, να παίρνει ζωή αυτό το σημείο. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά κάνουν τέτοιες κινήσεις, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι προς όφελός μας, για μας, για να πηγαίνουμε και να περνάμε όμορφα. Γιατί η διασκέδασή μας, πραγματικά τη διασκέδασή μας θέλουμε να την έχουμε σε χέρια που τα εμπιστευόμαστε. Γιατί
δεν διασκεδάζουμε πολύ, βρε παιδί μου, η αλήθεια είναι. Με εκείνα, με το άλλο, με την καθημερινότητα, με το πρόγραμμα, το έχουμε ανάγκη. Και όταν το έχεις ανάγκη, θέλεις να είσαι εκεί που ξέρεις, εκεί που σου αρέσει, εκεί που περνάς όμορφα, που σου προσφέρει ωραία πράγματα. Λοιπόν, καλή αρχή στα παιδιά σου, Σινάτρα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Πάμε λοιπόν να... από την Κλειάδα στην Κρήτη. Γεια σου, καλή ομορφιά! Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαι λοιπόν και πάλι. Με καπελαδούρα και... μαυρισμένη. Όλα, 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 όλα. Τουρίστρια. Μια χαρά. Μας έχεις εμάς εδώ δουλεύουμε. Κοίταξε. Και εσύ κάνεις βακασιόν. Τα έχω γυρίσει. Τα έχω γυρίσει όλα. Από Ανατολική Κρήτη, Σπιναλόγκα, Ελούντα, έφτασα σήμερα στη Σαμαριά και όποιος Βάσο, δεν έχεις καλό σήμα. Στο ελαφωνήσι, δηλαδή είναι Βάσο μου, δεν έχεις... Για δες τώρα κάτι γίνεται. Δυστυχώς είμαι στο... Περπατήσω λίγο πιο πέρα. Ναι, να τους δώσουμε λίγο... Να δοκιμάσω. Λίγα λεπτά, Στέλιο μου, να κάνει... Θες να κάνω μια μετακίνηση. Ναι. Λίγο πιο εδώ. Πολύ γρήγορα, Βάσο. Μια γρήγορη μετακίνηση. Να δούμε αν μπορούμε να έχουμε λίγο καλύτερο σήμα. Να τα πούμε γρήγορα. Γιατί έχουμε πανσέλινο στους διδύμους. Και γενικότερα πολλά αστρολογικά φαινόμενα. Και να δούμε πώς θα μας επηρεάσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για πάμε, κορίτσι μου όμορφο. Ξεκίνα. Νέα σελήνη είναι, δεν είναι πανσέλινος, ξεκινάει την Κυριακή και είναι λίγο μπλοκαρισμένη γιατί είναι ο Ποσειδώνας εκεί, ο προβληματικός. Δυσκολεύεστε να πάω ακόμα πιο κοντά μέσα. Για να δοκιμάσω λίγο, έχω και ένα γατάκι εδώ, δεν ξέρω αν το ακούτε. Για να πάω μέσα στο χώρο, θα πάω δίπλα στο ρούτερ. Είπα να είμαι κοντά στην πισίνα που είναι πιο ωραία η θέα. Αλλά μάλλον καλύτερα να πάω δίπλα στο ρούτερ για να με ακούσετε κιόλας. Έτσι ακριβώς και όσο πιο γρήγορα μπορείς, για να πούμε. Λοιπόν, τα γρήγορα θα τα πω, δεν καθυστερώ, στα γρήγορα θα τα πω. Λοιπόν, η κρίση σε αυτή τη νέα σελήνη. Να προσέξετε πάρα πολύ θέματα καριέρας, εκεί λίγο μπερδεύεστε. Και ό,τι έχει σχέση με πολύ δικού σα ανθρώπου. Με τους οποίους θα δημιουργηθούν κάποιες καταστάσεις. Αδέλφια και ζώη θα είναι αυτοί που θα μπερδευτούν, να πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Για τους Ταύρους τα οικονομικά να προσέξουν λάθη και παραπλανήσεις από φίλους. Για τους Διδύμους γίνεται στο ζώδιό τους προσοχή στην εικόνα και στα κουτσομπολιά. Για τους Καρκίνους πίσω φίλοι κάτι σας μπερδεύουν, κάπου πάνε να σας μπλέξουν. Και ειδικά είναι και από μακριά προσέχετε. Για τους λέοντες, ό,τι έχει σχέση με τα οικονομικά σας, ίσως γίνουν κάποια λάθη, οπότε προσοχή, και ειδικά αν έχετε οφειλές. Για τους παρθένους, σχέσεις παράνομες να πω, κάποιες οι οποίες τις θεωρείτε ως τα βατράχια και τα βασιλόπουλα που μπερδεύονται έτσι κάπου εκεί, οπότε κάποια λάθη ίσως γίνονται. Να πούμε για τους ζυγούς τώρα. Θα την έλεγα και στα εργασιακά θέματα σας μπλέκουν και λίγο στην καθημερινότητά σας. Ενώ για τους σκορπιούς τη θεωρώ κάποια λάθη μέσα στο σπίτι. Εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα και κάπου σας ζορίζει. Για τους τοξότες προσέχετε ό,τι έχει σχέση με μετακινήσεις και φυσικά απέναντι γίνεται στη σχέση σας. Ενώ για τους εγώκερους θα έλεγα αν πρέπει να αλλάξετε κάτι στην καθημερινότητα, να κόψετε κάποια συνήθεια τώρα και προσοχή στις ιώσεις λόγω του Ποσειδώνα. Για τους υδροχώους, τη λες και ερωτική για τους υδροχώους, αρκεί να ξέρουμε πού παραμυθιάζεστε εσείς και από ποιους θέλετε να ακούσετε κάποια πράγματα, έτσι όπως τα θέλετε στα αυτιά σας. Ενώ για τους ηχθείς αφορά το σπίτι, την οικογένεια, εκεί λοιπόν θα υπάρξουν κάποια προβλήματα.
ένα λάθος, ίσως ένα θέμα υγείας, εκείνο να κάποιου δικού σας σας τρέξει καλοκαιριάτικα και ήδη ζορίζεστε στην καθημερινότητα, οπότε υπάρχουν προβλήματα. Είσαι υπέροχη, φανταστική, η Κρήτη σου πάει απίστευτα, αλλά μάζεψέ τα και γύρισε, σε έχουμε ανάγκη. Αύριο έρχομαι, τέλος. Ωραία, η Κρήτη, πού είσαι τώρα, σε πού είσαι, ποιο σε φιλοξενεί? Τώρα μας είπα, ήρθα εδώ και μένω σε πάρα πολύ έτσι ένα ωραίο συγκρότημα. Είναι τρία σπίτια μαζί, τα οποία διαθέτουν τα πάντα για οικογένειες, για φίλους, για μεγάλη παρέα, με διπλές κρεβατοκάμερες, με μπάρμπεκιου έξω, πισίνες κτλ. Οπότε όποιος θέλει να δοκιμάσει, είναι πολύ κοντά στα Χανιά, 10 λεπτά από το αεροδρόμιο, και εκεί που είπαμε μπορείτε να το έχετε σαν ένα ξεκίνημα για να πηγαίνετε όπου αλλού θέλετε εσείς. Γεια σου ομορφιά μου, φιλάκια πολλά. Φιλάκια, τα λέμε. Τα λέμε. Λοιπόν, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με μια πάρα πολύ εντυπωσιακή και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε η δημοσιογράφος και έτσι, αγαπημένος δικός μας άνθρωπος, η Μαρία Ιαραμπατζή, η παρουσιάστρια του Action Σαββατοκύριακο, που είναι στο Action 24, σε ένα κανάλι το οποίο κάνει μια πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια, έχοντας ένα πρόγραμμα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, πολλές εκπομπές κτλ. Και ένα πλούσιο πρόγραμμα. Η Μαρία Ιαραμπατζή λοιπόν φέτος είναι με τον Θοδωρή Βγενή στο ενημερωτικό λοιπόν μαγκαζίνο από τις 6 έως τις 10 το πρωί στο Action 24, Action Σαββατοκύριακο, και παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσίλη και στο Happy Day. Σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν, που εγώ τη θεωρώ εκβαθέων, γιατί τον άνθρωπο αυτόν τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και με γνωρίζει, θεωρώ ότι είναι εκβαθέων συνέντευξη, μια συνέντευξη που μιλάει η ψυχή και η καρδιά, λέει τα πάντα. Για την πορεία της, την απόφασή της να επιστρέψει στην τηλεόραση, για την απόφασή της να απέχει ένα διάστημα από την τηλεόραση και όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και αφορούν την προσωπικότητα αυτή που λέγεται Μαρία Ιαραμπατζή, την δική μας Μαρία Ιαραμπατζή. Λοιπόν, από μένα ένα γλυκό φιλί, έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Τρίτη. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Κότα και αμέσως μετά η εκπομπή στα 11 μέτρα με τον Τάκη Βάβαλη. Έχουμε ένα γλυκό φιλί. Γεια σας, αγάπες. Δία μου, πόσο χαίρομαι που σε συναντώ επιτέλους, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχες αποφασίσει κάποια χρόνια όχι να μην είσαι στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά να είσαι πιο low profile. Δεν ήταν τόσο δική μου απόφαση το να αποτραβηχτώ. Ήταν τέτοιες οι συνθήκες που από μια δουλειά η οποία ήταν κανονισμένη να γίνει δεν έγινε. Μετά δεν προέκυψε καμία συνεργασία που τουλάχιστον να ικανοποιούσε εμένα. Το κυνήγησες κι εσύ. Πόρτες χτύπησα. Mm. Αλλά επειδή η τηλεόραση πολλές φορές έχει τους δικούς της κανόνες και ενδεχομένως οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν τα προγράμματα δεν ήμουνα στα πλάνα τους και στα σχέδιά τους, δεν ευωδόθηκε κάποια συνεργασία. Ένιωσες κι εσύ ότι σου λείπει, ότι δεν μπορείς χωρίς την τηλεόραση? Πολλοί το παθαίνουν αυτό. Με την έννοια του να τρελαίνεσαι που δεν είσαι στα φώτα της δημοσιότητας, όχι, δεν το είχα ποτέ. Πάντοτε έμπαινα σε όλες τις δουλειές που έμπαινα με τη λογική ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να τελειώσει και μπορεί να τελειώσει και απότομα. Δεν θα σου πω ότι δεν μου έλειπε, γιατί η δουλειά της τηλεόρασης έχει κάτι το οποίο ο κόσμος ίσως να μην το καταλαβαίνει. Είναι αυτό το μπροστά που βλέπεις, αλλά έχει και μια ολόκληρη διαδικασία από πίσω. Μετά από 10 χρόνια, μάλιστα, επέλεξες να επιστρέψεις στον καθημερινό στίβο της ενημέρωσης, ακόμη και αν είσαι Σαββατοκύριακο. Έχετε την εκπομπή σας Action Σαββατοκύριακο με τον συνάδελφό σου και συμπαρουσιαστή σου, που είστε πάρα πολύ δεμένοι. Ήταν μια πολύ τιμητική πρόταση που μου έγινε από τον διευθυντή μας στο Action 24, τον Γιάννη το Σαραντάκο. Είναι σαν να είχε διαβάσει τη σκέψη μου ότι θέλει να επιστρέψω σε ενημερωτικό. Επειδή ανέφερε στο γεγονός ότι έχουμε δέσει με τον Θοδωρή το Βγενή, με τον οποίο παρουσιάζουμε κάθε Σαββατοκύριακο την εκπομπή στο Action 24. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε, πώς υπάρχει στη ζωή, ρε παιδί μου, έρωτας με την πρώτη ματιά, και στον επαγγελματικό στίβο μπορείς να συναντήσεις ανθρώπους που μπορεί να δέσεις
με το καλημέρα. Συναντιόμαστε στη φωτογράφηση. Είναι ένα παιδί με το οποίο πραγματικά περνάω εξαιρετικά. Σεβόμαστε ο καθένας το χώρο του, ενώ στον τηλεοπτικό αέρα. Αν με ρωτούσες αν θα επέστρεφα σε ένα καθαρά αμυγός ψυχαγωγικό πρόγραμμα, θα σου έλεγα όχι. Με ποια έννοια, δηλαδή σε ένα τηλεπαιχνίδι ενδεχομένως να επέστρεφα. Σου έγινε κάποια αντίστοιχη πρόταση να είσαι σε ομάδα είτε σε κάποιο πάνελ και ήταν κάτι που και εσένα δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, ενώ το σχολιαστικό κομμάτι? Ναι, μου είχε γίνει μια πρόταση. Ήταν όμως κάτι, αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, που νομίζω ότι δεν θα το υπηρετούσα καλά. Δεν ξέρω αν δικαιώθηκα στην επιλογή μου. Κεφάλαιο μητρότητα, είσαι μαμά ενός υπέροχου αγοριού, είναι 3,5 ετών. Πάντοτε γενικότερα ήμουνα προσανατολισμένη στο να κάνω παιδί και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ η οικογένεια. Προέκυψε την συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου. Νομίζω ότι ό,τι και να πω για το θέμα μητρότητα και για την αγάπη που έχω για το συγκεκριμένο πλάσμα είναι τόσο κοινότυπο, γιατί θεωρώ αυτονόητο ότι η αγάπη της μαμάς προς το παιδί της, προς τα παιδιά της, είναι ανεξάντλητη. Όταν προέκυψε, ας πούμε, η πανδημία που δεν ήξερα τι είναι και που επειδή ήταν και πολύ κοντά στην, αυτό που λέμε, στην λοχεία, είχα κάποια συναισθήματα φόβου και έλεγα τώρα που πάμε, σε τι timing έφερα το παιδί στον κόσμο. Τελευταία έγινε πολλής λόγος και για την ατάκα που είπες, έχω πολύ καλό πλαστικό. Είσαι πανέμορφη, αλήθεια είναι. Υπάρχει παρέμβαση. Αναφέρεσαι στη, αυτό που είπα στην Αθηναίδα Νέγκα. Λοιπόν, είμαι από τους ανθρώπους, όπως νομίζω ότι ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας, που γενικά είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Καλό ή κακό, νομίζω θα κρυθεί στο χειροκρότημα. Τι εννοώ, ότι έχω πάρα πολύ καλό πλαστικό. Σαφώς προσπαθώ να κάνω όλα εκείνα τα οποία λέμε υγιεινή ζωή, υγιεινή διατροφή. Ναι, αν δω ότι θα παχύνω, σαφώς θα κάνω δίαιτα. Δηλαδή, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σου πω ότι ξυπνάω και είμαι ψεγάδιαστη, δεν έχω τίποτα. Ναι, το να μην πω ότι έχω κάνει, δηλαδή μου μπότοξ ή δεν έχω κάνει, ας πούμε, μεσοθεραπείες ή δεν έχω πάει να ρωτήσω τον... γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι γιατροί και λόγω και του μάμη τότε που έκανα είναι φίλοι μου. Δεν ρωτάω, τι μπορώ να έχω και να είμαι καλύτερη, να είμαι πιο φρέσκια. Και σημειώνω ότι σαφώς μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι συμβιβασμένοι με την ηλικία τους και μεγαλώνουν. Δεν θα πάω ποτέ να κάνω κάτι ακραίο. Μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι το ότι είναι πολύ καλά, είναι σε μια ωραία φάση της ζωής της, βοηθάει ό,τι κάνει, εκπέμπει αυτό που νιώθει, πάντως είναι στην πιο ωραία εκδοχή που τη θυμάμαι. Την πρωτογνωρίσαμε το... κούκλα είναι, να το πω κι εγώ. Είναι. Όμορφη κοπέλα πολύ, δεν χρειάζεται τόσο επιτίδευση, δηλαδή όταν την έχετε τη φυσική ομορφιά από μόνη σας, από μόνες σας, δεν χρειάζεται και τόσο, ας πούμε, να το κυνηγάτε την κούκλα τόσο ή... Νομίζω ότι και το πιο φυσικό σε μια ωραία γυναίκα που το έχει, ναι, είναι και πιο... Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις τι, και εμένα αν με δεις μετά την εκπομπή, μπορεί να με δεις στο σούπερ μάρκετ ντυμένη με φόρμα και να είμαι με το μακιγιάζ της τραγουδίστρια και να πεις που πάει τσιμ-τσιμ. Εσύ ούτε στην εκπομπή δεν είσαι πολύ επιτυδευμένη. Ναι ρε παιδί μου, εννοώ όμως ότι καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να είμαστε λίγο πιο επιτυδευμένες, ειδικά εμείς οι γυναίκες της τηλεόρασης που ναι, κάνουν αυτή τη δουλειά, τη συνάντηση νομίζω μετά την εκπομπή, να είναι βαμμένη και ταινισμένη. Χρειάζεται. Κοίτα, γενικότερα υπάρχει μια αντίληψη ότι όλοι όσοι δεν είναι στην τηλεόραση δεν περνάνε καλά στη ζωή τους ή ότι δεν έχουν προχωρήσει. Η Μαρία είχε πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα επαγγελματική, γιατί ανήκει και σε μια οικογένεια, προέρχεται από μια οικογένεια μηντιακή, ακριβώς. Και με τεράστια επιτυχία και όλα αυτά τα χρόνια δούλευε στο δίκτυο και ηγείται του συστήματος και του σχήματος. Ακριβώς, δηλαδή σημαίνει ότι κάποιος είναι δυστυχισμένος ότι δεν είναι στην τηλεόραση. Δεν τη ρώτησες γιατί πώς ψήφισαν οι Σέρες επί τη ευκαιρία μια που έχει τηλεόραση εκεί. Δεν θα σου άρεσε. Είναι και η αδερφή της υποψήφια. Δεν θα σου άρεσε. Γι' αυτό και δεν τη ρώτησα, γιατί πιάσαμε συζήτηση εννοείται και για την αδερφή της, για την οικογένειά της. Πάντως έκανε πάρα πολλά είναι πράγματα. Είναι πολύ δεμένες παιδιά με την αδερφή της και τη μαμά της. Επίσης κουκλά η αδερφή. Είναι πολύ δεμένη οικογένεια. Επίσης τόσο όμορφη η αδερφή της. Ναι, ναι. Την έχεις φιλοξενήσει. Είναι όμορφος εγώ. Δεν μπορείς να πεις το όνομα, είναι προεκλογική περίοδο, μην την κάψουμε τη γυναίκα. Είναι προεκλογική περίοδο 45 χρόνια. Και αυτό δηλαδή να πεις το όνομα. Μην την κάψουμε. Άμα τη εμφανίζεται γίνεται. Όπως και να έχει πάντως, εγώ θυμάμαι αυτό που είπε για την παρέα μου. Κάνει εντύπωση που απάντησε έτσι. Γιατί θυμάμαι ότι στον πεντάμορφο κόσμο που ήταν η πεντάδα, ναι, 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 δεν ήταν
είναι κακή εμπειρία και όλοι κάτι πήραν από αυτή τη συνύπαρξη. Δηλαδή ήταν τότε ο Παπαδάκης, ο Ουγγαρέζος, ήταν η Μαρία και η Μαρία, βεβαίως. Ήταν, αλλά είχε το ενημερωτικό κομμάτι, γιατί το συζητήσαμε αυτό. Θέλει την ενημέρωση. Ούτως ή άλλως είχε το infotainment κομμάτι. Μαράκι, είσαι στα καλύτερά σου και ευλογία και αυτό το να τύχει να σε συνδυάσουν με κάποιον που ταιριάζει τελικά. Γιατί όταν δεν έχεις επιλέξει, δεν έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις τον συμπαρουσιαστή σου και έρθουν και σε ματσάρουν με κάποιον με τον οποίο δεν υπάρχει. Αν δεν έχω εγώ δει τραγωδίες. Δεν έχω δει κυλίσματα στα ματώματα. Εδώ με φίλο που τρως ένα βράδυ δεν μπορείς να ταιριάξεις τώρα. Πόσο μάλλον να έχεις Σαββατοκύριακο εκπομπή και να περνάς ώρες στον αέρα. Και εγώ έτσι ένιωσα την πρώτη στιγμή που σε είδα. Να κυλιστούμε στα ματώματα. Όχι ακριβώς. Για γελάτε, αλλά το να πρέπει να θες να αποδώσει, αλλά να μην υπάρχει μία ή ένας εκ των δύο να είναι πολύ ανταγωνιστικός, γιατί αυτή είναι ντουέτο, δεν είναι. Βέβαια τώρα. Και ξέρεις, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Λεπτές, λεπτές. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, πάμε. Με θέματα πολλά, γεμάτα με χαρά. Ας βλέπετε, το ξέρω ειλικρινά. Τα απόγευμα μαζί, περνάμε και η ζωή μοιάζει κάθε μέρα.